Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Ιάκωβος επεμβαίνει δυναμικά πριν ο Στάθης προλάβει να επηρεάσει την Ιουλία και τα τεινάξει όλα στον αέρα. Ο Θεοδόσης θα δεχτεί ένα ύποπτο τηλεφώνημα. Παράλληλα, οι φαντασιώσεις του Αλέξη θα συνεχιστούν, με τον Στέφανο να μπαίνει αυτή τη φορά στο στόχαστρο του. Ο Φίλιππος αποφασίζει να μείνει για 2-3 ημέρες στη Μάνη και μετά να γυρίσει στη Βασιλική μέχρι εκείνη να γεννήσει. Οι Μυρτάλη και οι Σμήνη ξεκινούν να παράγουν τα καλλιντικά τους και αφοσιώνονται στη δουλειά. Η επιστροφή της Μελπούς θορυβεί τον Λικούργο και της λέει να γυρίσει πίσω. Η Αρετή μαθαίνει για την παρουσία του Στέφανου στον γάμο της Ιουλίας και μαλώνουν άσχημα, ενώ η Μυρτάλη έχει αρχίσει να ενοχλείται από την υπερβολική αδυναμία του Στέφανου για τη μητέρα του. Η Αρετή κάνει μια τελευταία προσπάθεια να φέρει τον Στάθη κοντά της. Τι αποτέλεσμα θα έχει? Η Τάνα και ο Λεωνίδας συναντιούνται μόνοι τους στο σπίτι της και δίνουν το πρώτο τους φιλί. Όλα δείχνουν πως ξεκινά ένας νέος έρωτας. Ο Αποστόλης ζηλεύει πολύ τον Ανέστη, η ευτυχία όμως τον διαβεβαιώνει ότι δεν τον βλέπει πλέον ερωτικά σε καμία περίπτωση. Οι τύψεις πνίγουν την Ιουλία και τον Γιώργη, και αποφασίζουν να μιλήσουν στον Ιάκωβο για κάτι που έκαναν ερήμην του. Πώς θα αντιδράσει ο Ιάκωβος? Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.